θετικό του κυρίου Τσίπρα είναι ότι έφερε την αριστερά στην εξουσία και έτσι αυτό ήταν ένα από τα δύο πράγματα που οδήγησε στην επίγνωση της ελληνικής κοινωνίας και στην συνειδητοποίηση από πλευράς ελληνικής κοινωνίας πάρα πολλών πραγμάτων. Το ένα ήταν η κατάρρευση της χώρας και επομένως μια ολόκληρη μυθοπλασία που συνδέθηκε με τις δυνατότητες και με το πώς πρέπει να πολιτεύεται το πολιτικό σύστημα περίπου αμέριμνα για πάρα πολλά χρόνια κατέρευσε. Και το δεύτερο ήταν ότι υπάρχει μια μαγική λύση που την έχει αριστερά στην τσέπη της, που αυτή τη μαγική λύση κάποια κακά συμφέροντα, ο καπιταλισμός ή δεν ξέρω ποιος άλλος, η πλουτοκρατία κτλ. Δεν της επέτρεπαν να το εφαρμόσει. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία, ευτυχώς κατέρευσε αυτή η μυθολογία. Και μετά από αυτό είναι εκείνο το οποίο, αν θέλετε, μας προσγείωσε όλους, προσγείωσε την ελληνική κοινωνία στην πραγματικότητα πια του διεθνούς περιβάλλοντος, του διεθνούς ανταγωνισμού, της αποτελεσματικότητας, των μεταρρυθμίσεων, της αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, της στήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας ως μιας βασικής προϋπόθεσης για να έχεις υγιή οικονομικά και να μπορείς να προχωράς. Δηλαδή, άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό το παράδειγμα και την αντίληψη, την προσλαμβάνουσες στις οποίες είχε η ελληνική κοινωνία. Το θετικό του κυρίου Τσίπρα είναι ότι συνετέλεσε με την κυβέρνησή του στην κατάρρευση της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς.